Κεραμέως. Την βλέπουμε. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας, κυρία Κεραμέως. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, σας άκουσα και τις προηγούμενες ημέρες να λέτε ότι ουδής θα πρέπει να περιμένει να ανοίξουν τα σχολεία πριν το τέλος του Απριλίου, ενδεχομένως και τα μέσα του Μαΐου. Και πάντα όλο αυτό σε συνεννόηση με τους ειδικούς. Υπάρχει κάτι νεότερο, κυρία Κεραμέως? Αν μου επιτρέπετε, δεν είπα αυτό ακριβώς. Είπα το εξής. Είπα ότι η ισχύουσα υπουργική απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών δομών της χώρας μέχρι τις διακοπές του Πάσχα. Και υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιας παράτασης σε αυτή την αναστολή λειτουργίας. Όπως πάντοτε ακούμε τους ειδικούς, ακούμε την Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας και με βάση τις οδηγίες που μας δίνουν οι ειδικοί, με βάση αυτές λαμβάνουμε τα όποια μέτρα. Όπως όμως είπε και ο Πρωθυπουργός και το τόνισε ιδιαιτέρως, ο Απρίλιος είναι ο πιο κρίσιμος μήνας. Έχουμε πάρει σκληρά μέτρα. Είναι εντυπωσιακό, πραγματική εντυπωσιακή η συμμόρφωση των πολιτών και τους ευχαριστούμε θερμά για όλη τη συμπαράσταση και για όλη την κέρια συμβολή τους στην αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων. Mm-hmm. Τώρα κρίνονται όμως όλα. Και γι' αυτό δεν πρέπει να χαλαρώσουμε πουδενή και γι' αυτό ακούμε ευλαβικά τους ειδικούς σχετικά με τα επόμενα βήματα που αφορούν και τη λειτουργία σχολείων, πανεπιστημίων, δημοσίων ΙΕ και το καθεξής. Μάλιστα. Η χρονιά, μήπως θα πρέπει να προσανατολιστούμε στο γεγονός ότι η χρονιά θα έχει χαθεί για τις υπόλοιπες τάξεις και θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα παιδιά που θα δώσουν πανελληνίες? Διότι αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Η διεξαγωγή των πανελληνίων εξετάσεων. Έχουμε ακούσει αρκετές απόψεις από το να διεξαχθούν πολύ κοντά στην ημερομηνία, που ούτως ή άλλως θα διεξάγονταν, αυτό είναι η δική σας θέση, αλλά ακόμη και να μετατεθούν για το Σεπτέμβριο. Τι ισχύει λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Θα είμαι ξεκάθαρη. Η επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι οι πανελλαδικές να γίνουν όσο πιο κοντά γίνεται στις καθιερωμένες ημερομηνίες. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Να γίνουν Ιούνιο, άντε και Ιούλιο και δει το πρώτο δεκαπενθήμερο, γιατί μετά έχει πάρα πολύ ζέστη, όπως καταλαβαίνετε. Αυτή είναι η επιδίωξη. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο έχουν τρέξει όλες τις διαδικασίες κανονικά εντός χρονοδιαγράμματος. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, τρέχουν οι αιτήσεις δηλώσεις των υποψηφίων. Όπως κάθε χρόνο αυτές ξεκινάνε τέλος Μαρτίου, έτσι και φέτος ξεκίνησαν κανονικά, γιατί ούτως ώστε να είμαστε σε θέση ανά πάσα στιγμή να οργανώσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις για μετά τις αρχές Ιουνίου. Μάλιστα. Άρα κινούνται όλες οι διαδικασίες. Επειδή είπατε για Σεπτέμβριο, ναι. Το έχω δηλώσει ότι προσπαθούμε με κάθε τρόπο να αποφύγουμε το ενδεχόμενο του Σεπτεμβρίου. Με βάση τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανείς λόγος να σκεφτόμαστε το Σεπτέμβριο. Η μόνη πιθανότητα, την οποία με βάση τα σημερινά δεδομένα που έχω, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το Σεπτέμβριο, είναι αν μας απαγόρευε επί της ουσίας η Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας να υπάρχει συγχρονισμός μαθητών σε μία αίθουσα, τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο. Δεν έχω όμως αυτά τα δεδομένα. Τουναντίον, η χώρα μας πάει καλά, η καμπύλη εξελίσσεται καλά, δεν θέλει εφησυχασμό. Θέλει να και αν δεν υπάρχει πρόβλημα από την πλευρά των επιστημόνων, θα γίνουν κανονικά τον Ιούνιο κοντά στις ημερομηνίες. Οι διαδικασίες έχουν κινηθεί και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό θα εξαρτηθεί και πότε θα ανοίξουν, αρχές Μαΐου, θα δούμε πότε θα ανοίξουν τα σχολεία μέσα στο Μάιο. Θα εξαρτηθεί από το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία και από την. Θα τελεί συναρτήσει και τις περικοπές της ύλης που θα γίνει. Μάλιστα. Δηλαδή, αναλόγως του πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, θα καθοριστεί και το πρόγραμμα αναφορικά με την περικοπή της ύλης. Να καλημερίσουμε εκ νέου και τον Χρήστο. Μία ακόμη ερώτηση για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Θα υπάρξει ενημέρωση των μαθητών για την ύλη, θα υπάρξει σύντμηση, θα υπάρξει μειωμένη ύλη σε αυτήν που θα εξεταστούν στις πανελλήνιες? Την ακούμε την κυρία Κεραμέως? Όχι, μάλλον έχει παγώσει. Είναι αυτό που έλεγε, Χρήστο. Μισό λεπτό, το είπε πριν, ότι με βάση το πότε θα ανοίξουν τα σχολεία, θα γίνει και η σύντμηση τη ύλη. Νομίζω ότι την έχουμε την κυρία Κεραμέως. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε. Ναι. Λοιπόν, πράγματι, είπα ότι έχουμε διάφορα εργαλεία στη διάθεσή μας, αν θέλετε, προκειμένου να γίνουν κανονικά και πανελλαδικές. Το ένα είναι η μείωση τη ύλη. Το άλλο είναι το ενδεχόμενο παράταση του σχολικού έτους. Το άλλο είναι να μειωθεί και η διάρκεια της διδακτικής ώρας σε 35 λεπτά όταν ανοίξουν τα σχολεία. Άρα σε κάθε περίπτωση θα γίνουν οι πανελλαδικές. Υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να μειωθεί ένα μέρος της ύλης. Αυτό θα ανακοινωθεί το συντομότερο δυνατόν. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή όλα τα δεδομένα για να ανακοινώσουμε κάτι τέτοιο. Πάντως αποτελεί απόλυτη προτεραιότητά μας να γίνουν οι πανελλαδικές και να μειώσουμε κατά το δυνατόν την αναστάτωση που υφίστανται όλοι οι μαθητές και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα συνολικά εξαιτίας του κορονοϊού. Μάλιστα. Οπότε θα πρέπει νωρίς να ανακοινώσετε, κυρία Υπουργέ, τις αποφάσεις σας για την ύλη. Αυτό είναι το σωστό, νομίζω. Ναι, απλά δεν έχουμε ακόμα τα δεδομένα, όπως καταλαβαίνετε. Το αντιλαμβάνομαι απλώς επειδή τα παιδιά είναι αγχωμένα αυτή τη στιγμή.
σας το λένε. Όσο νωρίτερα τους το ανακοινώσετε, τόσο καλύτερα θα προετοιμαστούν στο κομμάτι της ύλης που θα έχει απομείνει μέσα στο πλαίσιο του δυνατού τώρα, γιατί φροντιστήρια δεν γίνονται. Απλά καταλαβαίνετε, παράδειγμα. Εάν γίνουν μαθήματα όλο το Μάιο, για παράδειγμα, αυτό δίνει πολύ ωφέλιμο χρόνο για να καλυφθεί ύλη. Εάν γίνουν για λιγότερο τμήμα, για λιγότερο μέρος του χρόνου, καταλαβαίνετε ότι αυτό επιδρά. Επειδή είστε και μητέρα, αντιλαμβάνεστε πως ένα παιδί για να προετοιμαστεί μετά από όλη αυτή την αναστάτωση και να προσαρμοστεί, χρειάζεται κάποιο χρόνο. Δεν είναι απλό το πράγμα. Βεβαίως. Ειδικά για τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις. Είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Βεβαίως. Και να τονίσουμε ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια που τα σχολεία τελούν σε αναστολή λειτουργίας, συνεχίζεται απρόσκοπτα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Και συνεχίζεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η σύγχρονη εκπαίδευση. Τι θα πει σύγχρονη εκπαίδευση? Ζωντανή διδασκαλία. Ο κάθε καθηγητής έχει τη δική του ψηφιακή τάξη. Παραδίδει το μάθημα. Μπορεί να μοιραστεί μια παρουσίαση. Μπορεί να δείξει κάποιο έγγραφο. Οι μαθητές υποβάλλουν ερωτήματα γραπτά ή προφορικά. Άρα υπάρχει πλήρης διάδραση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Για να σας δώσω μια εικόνα, απλά έχουν γίνει περισσότερες από 72.000 ζωντανές μεταδόσεις ψηφιακών τάξεων, που τις έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1.010.000 μαθητές. Με τις άλλες τάξεις, με το γυμνάσιο, με τις άλλες τάξεις του λυκείου, γιατί στο δημοτικό είναι λίγο πιο απλό το πράγμα, με τις άλλες τάξεις του γυμνασίου και του λυκείου, τι θα γίνει? Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω το εξής. Σε όλες τις τάξεις εφαρμόζεται η σύγχρονη εκπαίδευση και η ασύγχρονη, δηλαδή εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει σε πλατφόρμες. Και ειδικά για το δημοτικό έχουμε προβλέψει και έναν τρίτο άξονα, που είναι η εκπαιδευτική τηλεόραση μέσω της ΕΡΤ2, η οποία κάνει τεράστια νούμερα τηλεθέασης, πρέπει να σας πω. Πάει και πολύ καλά, η αλήθεια είναι. Στη νέα γενιά, και όχι μόνο στη νέα γενιά. Πρέπει να σας πω ότι λαμβάνουμε μηνύματα και από γονείς, οι οποίοι τους αρέσει πολύ να βλέπουν και αυτοί τα τηλεμαθήματα. Λοιπόν, αναφορικά με τα. Καταλαβαίνετε ότι η μεγαλύτερη πίεση είναι για τις πανελλαδικές. Σε κάθε περίπτωση έχουμε πει ότι δεν θα εξεταστεί ύλη η οποία δεν θα έχει διδαχθεί στη φυσική, στην κανονική τάξη. Ναι. Άρα, αναλόγως στις εξελίξεις, θα ανακοινώσουμε προφανώς και τα σχετικά από τις άλλες τάξεις. Τελευταίο ερώτημα πριν σας αποδεσμεύσουμε, κυρία Κεραμέως, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Θα ρωτήσω για τα ιδιωτικά σχολεία και τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων, διότι έχω πάρα πολλά μηνύματα και πάρα πολλοί κόσμος οι οποίοι είναι γονείς και οι οποίοι λένε: εγώ πληρώνω το ιδιωτικό σχολείο, το παιδί μου δεν πάει σχολείο. Έχουν κάποιοι ήδη πληρώσει? Τι θα γίνει με τα δίδακτρα? Να πω καταρχήν επ' αυτού ότι με βάση πληροφορίες που έχουμε, η συντριπτική πλειονότητα των ιδιωτικών σχολείων, εκπαιδευτηρίων κτλ. Κάνει εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ζητήματα που αφορούν σε τι βαθμό θα τύχουν των μέτρων στήριξης για το 800 άρικο κ.ο.κ., τα οποία συζητάμε με τους αρμόδιους υπουργούς, γιατί είναι πολλά στην αρμόδια υπουργεία στο θέμα αυτό, και ευελπιστώ ότι θα ανακοινώσουμε σύντομα, πολύ σύντομα μάλιστα, τις όποιες ρυθμίσεις αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Σημειωτέω ότι αυτό δεν αφορά μόνο σχολεία, αφορά και άλλες δομές που είναι εκτός του δικού μας Υπουργείου, όπως είναι η ιδιωτική παιδική σταθμή, αφορά κάθε ιδιωτική δομή και φορέα, όπου πράγματι υπάρχουν ζητήματα για το κατά πόσο εντάσσονται στα μέτρα ενίσχυσης, τι γίνεται με τα δίδακτα. Προφανώς πρέπει να ενταχθούν στα μέτρα ενίσχυσης, και επειδή κάκλεισαν αναγκαστικά, προφανώς δεν γίνεται κανονικό μάθημα, γίνονται ένα-δύο μαθήματα τη μέρα, δεν σηκώνουν οι πλατφόρμες, δεν ήταν έτοιμα τα σχολεία, μην προειδευόμαστε. Και προφανώς υπάρχουν γονείς οι οποίοι είτε Εξαρτάται, εγώ ξέρω και ιδιωτικά σχολεία που κάνουν κατά 95% το μάθημά τους. Δηλαδή εξαρτάται πραγματικά. Και εδώ οφείλουμε να εξάρουμε το έργο όλων των εκπαιδευτικών, ιδιωτικών, δημοσίων, ιδιωτικών, όλων, οι οποίοι πραγματικά έχουν αγκαλιάσει όλο αυτό το εγχείρημα, και χάρη στους εκπαιδευτικούς συνολικά, αυτό το εγχείρημα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, που δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ στη χώρα μας, μπορεί και εφαρμόζεται οριζοντίως. Με τις όποιες δυσκολίες που προφανώς εμφανίζονται, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ, για να τις ξεπερνάμε, για να αναβαθμίσουμε τα συστήματα. Εν αναμονή των ανακοινώσεων που τις περιμένουν πάρα πολλοί γονείς, κυρία Κεραμέως, για το τι ακριβώς θα γίνει με τα δίδακτρα, όπως είπατε, και των ιδιωτικών σχολείων και των ιδιωτικών παιδικών σταθμών. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Διαφημίσεις, εμείς επιστρέφουμε.